Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα και αναφορά στον Γκρέκο και σε τέτοιες μέρες. Μα τώρα χρειάζεται. Ξέρετε, κυρία Ιεράκη, για μένα η αναφορά στον Γκρέκο, το συγκεκριμένο έργο, είναι η επιστροφή στον Γκρέκο. Εγώ έτσι λέω. Εγώ κάθε φορά στα δύσκολα ξαναξεφυλίζω. Στις αξίες θα προσέθετα εγώ. Αυτό. Ξαναξεφυλίζω το συγκεκριμένο βιβλίο για να δω από πού θα αρχίσω. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση, είναι γιατί χρόνια τώρα αφήσαμε στο όνομα της καλοπέρασής μας και των δανεικών και τα λοιπά και τα λοιπά, αλώσανε τις ειδικές αξίες του Έλληνα, τις άειλες αξίες που είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ένας λαός και πολύ περισσότερο ο ελληνικός λαός, που από εδώ γεννήθηκε η λέξη δημοκρατία, εδώ γεννήθηκε η λέξη Ευρώπη, εδώ γεννηθήκαν, εν πάση περιπτώσει, τόσα και τόσα. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα για να βγάλουμε από τα μπαούλα της λησμονιάς αξίες. Ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες κριτικούς, οικουμενικούς ανθρώπους μέσα από το συγγραφικό του έργο είναι ο Καζαντζάκης. Θα σας πω μόνο τούτο. 1988 είχα πάει στη Σεούλ με το Εθνικό Θέατρο για να παίξουμε μια παράσταση στον Ιδίβολα Τύρανο. Αυτό που ξέρανε στη μακρινή Σεούλ ήταν Αρχαία Ολυμπία, Νίκος Καζαντζάκης, Μίκης Θεοδωράκης. Όταν τους είπαμε ότι η Αρχαία Ολυμπία είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας, Θεοδωράκης και Καζαντζάκης πατριώτες μας, όλες οι εφημερίδες γράφανε την επομένη «Ήρθαν οι Ολύμπιοι Θεοί». Λοιπόν, η δίποδας τώρα στη Σεούλ είναι απίστευτο πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω με αυτό ότι ο Καζαντζάκης όταν μιλάει για το χρέος που έχουμε απέναντι στην ανθρωπότητα, απέναντι στον συνάνθρωπό μας, η ευθύνη που έχουμε, και πολύ περισσότερο αυτός που λέγεται κριτικός, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι λοιπόν αποφάσισα φέτος να δώσουμε τρεις παραστάσεις, σταθμούς και σημειολογικούς και συμβολικούς, που ήταν η πρώτη παράσταση στις Βρυξέλλες 4 Ιούνιου, καλεσμένη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμέσου του Ευρωβουλευτή του Γιώργου του Γραμματικάκη. Δώσαμε την παράσταση εκεί και ο κόσμος έκλαιγε. Αυτό μόνο θα σας πω, μια λέξη και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Και μια φράση μιας γυναίκας, η οποία στο τέλος, θέλοντας να ευχαριστήσει τους καλλιτέχνες, τους είπε ότι δεν έχω να σας προσφέρω λουλούδια, παρακαλώ δεχτείτε τα δάκρυά μου. Ο πρώτος στόχος επετέφθη λοιπόν με αυτό που θέλαμε να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες. Ο δεύτερος σταθμός είναι ο τάφος του Καζαντζάκη. Θα πάμε λοιπόν εμείς με το τελευταίο του έργο αναφορά στον Γκρέκο για να αναφερθούμε με την στρατιωτική έννοια του όρου, όπως ο Καζαντζάκης αναφέρεται στον άλλο τρισμέγιστο κριτικό, τον Ντομίνικο Θεοτοκόπουλο, και κάνει μια εκμπαθέων εξομολόγηση. Εμείς λοιπόν θα πάμε για να του πούμε μέσα από τον ίδιο του το λόγο το τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει φιλότιμο, τι σημαίνει ανθρωπιά, τι σημαίνει χρέος κτλ. Δυστυχώς ο χώρος εκεί, στο τάφο του Καζαντζάκη εννοώ, δεν είναι διαμορφωμένος για να δεχτεί κόσμο. Είναι θέματα ασφαλείας αλλά και περιορισμένου χώρου εκεί πέρα. Εμείς όμως θέλαμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο, αν θέλετε, ως καλλιτέχνες, ως Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης. Για το λόγο αυτό σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να έρθουν όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας Ελλάδας και εξωτερικού για να στείλουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές τη φωνή μας πιο μακριά από ό,τι μπορεί να φτάσει. Η Κρήτη, που πιστεύω ότι είναι μία ενιαία διέρετη, αντιστέκεται. Και αντιστέκεται μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό της. Αυτό λοιπόν με απλά και ταπεινά λόγια και με αυτόν τον τρόπο προσερχόμαστε στον τάφο του Καζαντζάκη, κάνουμε πρόβες αυτές τις μέρες εκεί. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική, είναι μόνο για τους ανθρώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κάποιοι λίγοι θεσμικοί που θα έρθουν. Οι καταστάσεις μας προλάβανε, οι πολιτικές εξελίξεις. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Ήθελα να πω ότι είναι και επιβλητικό το κομμάτι εκεί από μόνο του. Και μόνο στη σκέψη ότι κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει ο Καζαντζάκης είναι. Μας ακούει. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη που πηγαίνετε εκεί. Μας ακούει και μας προστατεύει. Και από ό,τι μου λέει ο Τάκης ο Χρυσκάκος, ο οποίος
ερμηνεύει τον Καζατζάκη, μάλλον ο ίδιος είναι Καζατζάκης, δεν ερμηνεύει, είναι ο ίδιος. Θα το διαπιστώσετε όσοι έρθετε να το παρακολουθήσετε τις επόμενες τρεις μέρες στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, δηλαδή 2, 3 και 4 του μήνα, καθώς και 10 και 11 Αυγούστου πάλι στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Θα διαπιστώσετε τι σας λέω. Κοντά στο λόγο του Καζατζάκη έχουμε παντρέψει με τη μουσική της Κρήτης μέσα από δημιουργίες του Ψαραντώνη, των Χαΐνιδων, του Μουντάκη και πολλών άλλων. Συμμετέχει στη Λύρα Τραγούδι ο Σταύρος ο Ψαρουδάκης, ένας εκπληκτικός νέος γυράρης από τα Χανιά και τραγουδιστής, τι τραγουδιστής, ερμηνευτής. Και ο Απόστολος ο Κουνής που παίζει τρία όργανα, κοντραμπάσο, ούτι και κιθάρα. Θα είναι μοναδικές αυτές οι παραστάσεις. Ο τρίτος πόλος που ήθελα σημειολογικά, συμβολικά για αυτή την παράσταση να ακουστεί ο λόγος του Καζατζάκη, η τελευταία παράσταση 23 Αυγούστου θα είναι στη Γάβδο. Βέβαια, στο νοτιότερο σημείο ακριβώς. Της εκεί, Ευρώπης. Στην εσχατιά της Ευρώπης, εκεί που τελειώνει ακριβώς η Ευρώπη. Στη Γάβδο. Συνεπώς, Βρυξέλλες, τάφος του Καζατζάκη, Γάβδος, μια περιοδία σε ολόκληρη την Κρήτη και στην ενδοχώρα της Κρήτης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά έχουμε σχέδια ο λόγος του Καζατζάκη να ταξιδέψει και πολύ πιο μακριά. Κάνουμε σχεδιασμούς, εύχομαι και ελπίζω να πετύχουν, Κίνα, Αργεντινή, Μασαλία, σε χώρους δηλαδή που πέρασε ο Καζατζάκης, άφησε τη δική του σφραγίδα μέσα από τα μυθιστορήματα, μέσα από τα διηγήματά του. Και σε χώρες και σε τόπους που έτσι κι αλλιώς είναι best seller τα βιβλία του Καζατζάκη. Έχει μεταφραστεί σε 68 γλώσσες. Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας συγγραφέας τώρα και πολλά χρόνια. Σας είπα ότι στη μακρινή Σεούλ ξέραμε τον Καζατζάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και την αρχαία Ολυμπία που είχαν πάρει την Ολυμπιακή Φλόγα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1988. Καλό πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και παρά του ότι οι μέρες είναι δύσκολες και το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί την κρίση την περνάμε όλοι μας και μπορεί οι τράπεζες να έχουν κλείσει, οι αιστείες του πολιτισμού τώρα είναι που πρέπει να παραμένουν ανοιχτές. Δεν πρέπει να σβήσει το φως του πολιτισμού. Η άλλη άμυνα αυτής της χώρας είναι ο πολιτισμός. Καλό λοιπόν τους φίλους Ηρακλειώτες, εδώ ανδρώθηκα σε αυτή την πόλη, είμαι από τα Ανόγια, εδώ μεγάλωσα, το ξέρω το Ηράκλειο, το αγαπώ μέσα από την καρδιά μου, εδώ διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου. Τους καλώ 2, 3 και 4 του Ιούλη να μην σκεφτούν ούτε κρίσεις, ούτε δημοψηφίσματα, ούτε τίποτα, να έρθουν και να γεμίσουν. Και αυτό θα είναι το μήνυμά μας τις τρεις μέρες αυτές αλλά και τις υπόλοιπες τρεις του Αυγούστου ασφυκτικά το κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Για να θυμηθούμε όσοι έχουμε ξεχάσει και να μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει λόγος Καζατζάκη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι εδώ θα είναι επιτυχία και κυρίως εύχομαι να ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη η παράσταση. Γιατί δεν θα ταξιδέψει μία παράσταση, θα ταξιδεύει η Κρήτη. Η Κρήτη θα ταξιδεύει. Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κρήτης. Για περήφανος, πραγματικά αισθάνομαι πολύ περήφανος που είμαι κριτικός και έχουμε αγκαλιά μας ένα από τους πιο σημαντικούς παππούδες μας, ο Νίκος Καζατζάκης, και μεταφέρουμε το λόγο του και τις αξίες του όπου βρεθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αράκη. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά. Λοιπόν, αύριο είναι για τους εκπροσώπους του τύπου η παράσταση. Είπαμε πάνω στον επιπρομαχώνα Μαρτινέγκο. Μάλλον είναι στον τάφο του Καζατζάκη, στον επιπρομαχώνα Μαρτινέγκο έτσι κι αλλιώς. 2, 3, 4 Ιουλίου, 9, 10 και 11 Αυγούστου είναι στο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι αναφορά στον Γκρέκο. Είναι το τελευταίο βιβλίο, το τελευταίο έργο του Νίκου Καζατζάκη. Είναι σε θεατρική προσαρμογή, σκηνοθεσία και ερμηνεία από τον Τάκη Χρυσικάκο. Και εκεί συμμετέχουν ο Σταύρος Ψαρουδάκης, σε λύρα και τραγούδι ακούσατε, κιθάρα, κοντραμπάσο και ούτι, ο Απόστολος Κουνής. 2, 3 και 4 Ιουλίου σε πρώτη φάση στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.